Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις ουσιαστικά αυτό που καταδεικνύουν είναι την ανάγκη για επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης. Και είμαστε εδώ να συζητήσουμε ακριβώς αυτό, διότι έχει γίνει αρκετή δουλειά μέχρι τώρα για την ενεργειακή αυτονομία και τη μετάβαση σε καθαρά καύσιμα. Αυτό όμως πρέπει να επιταχυνθεί. Και υπάρχουν προκλήσεις με τα δίκτυα, υπάρχουν προκλήσεις με τις τεχνολογίες. Άρα νομίζω ότι αυτό που συζητάμε σήμερα είναι το εξής. Να προχωρήσουμε περαιτέρω την είσοδο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και ταυτόχρονα την προώθηση νέων τεχνολογιών όπως είναι οι μπαταρίες, τα παράκτια αιολικά πάρκα και ό,τι άλλο χρειάζεται σε επενδύσεις δικτύων, προκειμένου ακριβώς να κατακτήσουμε το στόχο της ολοκλήρωσης της ενεργειακής μετάβασης. Οι γεωπολιτικές αναταραχές, υπάρχει κίνδυνος να διαταράξουν λίγο αυτή τη διαδικασία? Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι προστατευμένη. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις και στο παρελθόν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και αυτή τη στιγμή, καθότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα στην εισαγωγή ανανεωσίμων πηγών που εξασφαλίζουν μια σχετική αυτονομία στη χώρα. Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και πρέπει να δουλέψουμε όλη σε αυτή την κατεύθυνση.